Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση του Ομίλου Ενεργών Νέων Δυτικής Μακεδονίας, Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, συνεργασία με το Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Δεύτερο Γενικό Λύκειο Φλόρινας και φυσικά το Δήμο Φλόρινας. Είναι η εκδήλωση για τον εορτασμό της 9ης Μαΐου, μια ημέρα πάρα πολύ σημαντική για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, η οποία σηματοδοτεί πέρα από τα 75 και πλέον χρόνια ειρήνης και δημοκρατίας, σηματοδοτεί τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουμε να ευημερούμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, διεκδικώντας με την ψήφο μας μια δημοκρατική, γεμάτη ειρήνη, αλληλεγγύη, ισότητα και ελευθερία έκφρασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η σημερινή εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλο το κοινό, την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και φυσικά τους πολίτες της Φλόρινας. Οπότε ο λόγος είναι στα παιδιά και εμείς είμαστε εδώ απλά συντονιστές. Γι' αυτό θα καλέσω τον εκπρόσωπο από την ομάδα του Δεύτερου Γέλου Φλόρινας, τον Γιώργο τον Κωνσταντινίδη και την Άσπα την Τόπα να μας κάνουν ένα σύντομο έτσι, συντονισμό της σημερινής εκδήλωσης. Παιδιά, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Θα θέλουμε να σας καλωσορίσουμε σε αυτή την εκδήλωση που οργανώνουμε με το σχολείο μας και το Europe Direct της Μακεδονίας. Θα παρακαλούσουμε την κυρία Φουδούλη, Σοφία, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ σήμερα όλους που είστε εδώ, σε μια τόσο ωραία εκδήλωση. Να συγχαρούμε τα παιδιά για όλη την προσπάθεια, όλο τον κόπο τους, γιατί είναι μια εκδήλωση η οποία είναι διοργανωμένη από εσάς ουσιαστικά, χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε να γίνει. Να τονίσουμε ότι στις 9 Ιουνίου είναι οι ευρωεκλογές και οπότε το στίγμα μας σήμερα θα είναι για να δώσουμε ένα μήνυμα το ότι είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και να πάμε την Ευρώπη και την Ελλάδα ακόμα πιο ψηλά. Συγχαρητήρια, καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Ας προσέλθει η κυρία Ειρήνη Κουρεμένου, διευθύντρια του σχολείου μας. Κύριε Αντιδήμαρχε της Παιδείας, κυρία Φουδούλη, κύριε Σύμβουλε της Εκπαίδευσης Λεμονιά Βούτσκου, κύριε Λεμονιά Βούτσκου, καλώς ορίσατε, κύριε Φιλιππίδη, πρόεδρε του ΕΝΕ, κύριε Στεργίου, επικεφαλής του Γιουροπτάρικη της Μακεδονίας, κύριε πρόεδρε του Συλλόγου Γονέων και Επιδημόνων, κύριε υποψήφια ευρωβουλευτά, κύριε Ομπράν, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση που έχει ως στόχο να τιμήσουμε σήμερα την ημέρα της Ευρώπης. Σκοπός του προγράμματος αυτού, που πολλά χρόνια στο δεύτερο Λύκειο Φλόρινας κινούν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, καθώς και η αξιόλογη εκπαιδευτική μας κυρία Ρίτσα Μελισσίδου και κυρία Τούλα Νικολάου, είναι να μοιήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, καθώς και όλο τον κόσμο εδώ και όλα τα παιδιά που γίνεται διάρτηση, στις αρχές και στις αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτισμού και στις αρχές και στις αξίες επίσης της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Σας καλωσορίζω λοιπόν σήμερα εδώ. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θα δώσω το λόγο στα παιδιά, γιατί το λόγο έχουν τα παιδιά, το μέλλον και τα αύριά μας. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε τον κύριο Φιλιππίδη Κωνσταντίνο, πρόεδρο των Ενεργών Νέων Φλόρινας. Καλημέρα και από μένα. Είμαι πάλι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι μαζί με τα παιδιά με τα οποία δουλεύουμε εδώ και πολλά χρόνια, με τα παιδιά με τα οποία ταξιδεύουμε. Θα πάμε στην Ιρλανδία, θα πάμε στη Γαλλία, θα πάμε σε διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα γνωρίσουμε τους Ευρωπαίους συμπολίτες και το μήνυμα που περνάει η 9η Μαΐου είναι αυτό ακριβώς. Το γεγονός ότι ως Ευρωπαίοι πολίτες, ίση, με ισονομία, με δημοκρατία, με ανθρώπινα δικαιώματα εδρεωμένα, με την ειρήνη μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά. Και ξεκινώντας από την ακριτική περιοχή, από τη Φλόρινα, διαπιστώνουμε ότι οι ενέργειες της νεολαίας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, οι ενέργειες των παιδιών, τα όνειρα, μπορούν να ξεδιπλωθούν άμεσα και πολύ όμορφα. Οι δραστηριότητες που θα δείτε όλοι σήμερα είναι πραγματικά όμορφες, είναι πραγματικά έκφραση δημοκρατίας, έκφραση ελευθερίας. Όπως η 9η Μαΐου, η οποία συμβολίζει τις αξίες της Ευρώπης, τις αξίες της Ενωμένης Ευρώπης, τις αξίες του ανθρωπισμού και της Ευρώπης των πολιτών και των λαών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλούμε τον κύριο Καϊμάρα, πρόεδρο του Σύλλογου Γονέων και Επιδημόνων, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα και από μένα, Χριστός Ανέστη.
μπορεί η Ευρώπη σημερινή να μην έχει τις ιδέες και τις προσδοκίες του Σουμάν, τις οποίες οραματίστηκε το 1960. Πλην όμως εμείς πρέπει να μην πτωούμαστε και να προσπαθούμε το καλύτερο για αυτήν. Βέβαια, για να περιευθολογήσουμε και το σχολείο μας, το δεύτερο Γιάλ Φλόρινας, οι δράσεις οι οποίες είναι πάντα πρωτοπόρες, με τα ταξίδια του στο Στρασβούργο φέτος και πέρσι πάλι, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να επιδείξει το σχολείο μας στο χώρο. Ευχαριστούμε και τους καθηγητές, οι οποίοι προσπαθούν μαζί με τα παιδιά για το καλύτερο και εύχομαι να πάμε όλα καλά. Παρακαλούμε την κυρία Λαμανιά Μπότσκο, σύμβολο της Ολυμπιακής Σύμβολης. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση. Πάντα ό,τι είναι μπροστά τα παιδιά είναι πρωτοπόρο, είναι καινοτόμο και σίγουρα είναι ελπιδοφόρο. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που ασχολήθηκαν, στους φορείς που ασχολήθηκαν, φυσικά στις συναδέλφες του σχολείου και σε την διεύθυνση του σχολείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που μας δείχνετε τον δρόμο. Πάντα η Ευρώπη είναι ένα όραμα και πάντα θέλει διάφορες μεθοδεύσεις και προτάσεις και από τις διάφορες πλευρές. Μπράβο και να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε τον κύριο Ομράμ, υποψήφιο ευρωβουλευτή, να προσέλθει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Γεια σας, καλημέρα και από μένα. Θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που με την επίσκεψή μου σήμερα συντύπτει αυτή η πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση που κάνετε. Είναι πραγματικά άξιοι συγχαρητηρίων όλοι όσοι τη διοργάνωσαν και τα παιδιά πάνω απ' όλα, γιατί από μικρή ξεκινάμε στις ευρωπαϊκές αξίες και στις ευρωπαϊκές ιδέες. Και χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά που είστε πάρα πολύ ενεργοί και τα σχολεία εδώ και το Europe Direct. Η Ευρώπη, ξέρετε, είναι πολλά πράγματα. Η Ευρώπη είναι ειρήνη. Προέκυψε από την ανάγκη να ζήσουμε ειρηνικά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το έχει καταφέρει αυτό η Ευρώπη, γιατί έκτοτε δεν έχουμε πολέμους, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ειρήνη, είναι δημοκρατία, είναι θεσμοί, είναι δικαιοσύνη, είναι κοινωνική αλληλεγγύη, είναι ανθρωπισμός. Είναι πολλά πράγματα η Ευρώπη και είναι δικό μας καθήκον, όχι μόνο των υποψηφίων φυσικά ενώπιση της εκλογικής διαδικασίας, αλλά και όλων ημών, με ήττα, των ανθρώπων της κοινωνίας, των πολιτών, να πάμε έξω στον κόσμο και να εξηγήσουμε πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν είναι το μέλλον μας και μακάρι τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτές που κάνετε σήμερα να απλώσουν σε όλη την Ελλάδα. Τις έχουμε ανάγκη και είμαι πραγματικά ειλικρινώς χαρούμενος σήμερα που είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Η 9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως ημέρα της Ευρώπης και γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως η επέτειος της ιστορικής ομιλίας που έκανε στο Παρίσι στις 9 Μαΐου του 1950 ο Γάλλος τότε Υπουργός Εξωτερικών, Ρόμπερτ Σούμερ. Η πρόταση, την οποία είχε διατυπώσει για μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, που θα απέτρεπε κάθε ενδεχόμενο πολέμο μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, θεωρείται η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε και να γιορτάσουμε τις ιδέες και αξίες τις οποίες εδρεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα όσα μας ενώνουν ως Ευρωπαίους πολίτες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς, ημερίδες, συνεργαστήκαμε με σχολεία ΕΠΑΣ, δημιουργήσαμε podcast, πήραμε συνεντεύξεις από δημόσια πρόσωπα της πόλης μας, συναντήσαμε ευρωβουλευτές και διαζώσεις και διαδικτυακά. Αποκτήσαμε εμπειρίες, γνώσεις, κατανοώντας την έννοια του Ευρωπαίου πολίτη και του Ευρωπαϊκού Οικοδήματος. Μέσα από τις δράσεις μας, εμπεδώσαμε και αναδείξαμε τις αξίες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της συμμετοχής, το διάλογο, την αλληλεγγύη, την ειρήνη, την ανοιχτότητα μεταξύ των πολιτών και μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9η Μαΐου, η μέρα της Ευρώπης. 76 χρόνια ενότητας και ειρήνης και παράλληλα 44 χρόνια συμμετοχής της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, όπου ενισχύεται η πεποίθηση ότι η Ευρώπη είναι πια το σπίτι μας, η ασπίδα μας και σχολέστερη εγγύηση για το μέλλον μας. Επικεντρωθήκαμε σε 5 βασικούς άξονες: περιβάλλον, ανθρώπινα δικαιώματα, ευρωεκλογές 2024. Ενώ στον επικείμενο ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, το θέμα μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Και έτσι αποφασίσαμε να προγραμματοποιήσουμε έρευνα ώστε να δούμε κατά πόσο οι νέοι αλλά και οι ενήλικες είναι ενημερωμένοι για τις ευρωεκλογές και κατά πόσο γνωρίζουν θέματα που αφορούν το Ευρωκοινοβούλιο. Αρχικά, δημιουργήσαμε ένα σύντομο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο προωθήσαμε στους μαθητές του σχολείου μας.
που φύγαμε σκόπιμα να μοιράσουμε τη ερωτηματολόγηση σε έντυπη μορφή, θέλοντας να περάσουμε ένα περιβαλλοντικό μήνυμα και να δείξουμε ότι η τεχνολογία με τις υπεριόριστες δυνατότητές της μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Λόγω χρόνου, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προβάλλονται στην αφορά. Κλείνοντας, κατανοήσαμε ότι η ψήφος είναι ένας σημαντικός τρόπος έκφρασης της δημοκρατικής συμμετοχής και επιρροής. Είναι σημαντικό για τους νέους να ψηφίζουν για πολλούς λόγους. Δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους και να επιδιώξουν την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους μέσα της εκλογικής διαδικασίας. Η συμμετοχή στις εκλογές είναι ένας βασικός τρόπος να εμπλακούν οι νέοι στη δημοκρατική διαδικασία και να επηρεάσουν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση της κοινωνίας τους. Οι νέοι αποτελούν το μέλλον της χώρας τους και η ψήφος τους μπορεί να διαμορφώσει τη μελλοντική πολιτική πορεία και τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τις επόμενες γενιές. Η συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία είναι σημαντική για την υγιή λειτουργία της κοινωνίας και της πολιτικής. Η ψήφος αποτελεί έναν τρόπο για τους νέους να επηρεάσουν θετικά το μέλλον τους και την κοινότητά τους. Κλείνοντας την παρουσίασή μας, μοιραζόμαστε το μότο της ομάδας μας. Το μέλλον της Ευρώπης είμαστε εμείς. Κλείνοντας, θα ήθελα και εγώ δύο λόγια να πω, να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μας στήριξαν σε αυτό το όμορφο ταξίδι της γνώσης, της εμπειρίας. Μάθαμε πάρα πολλά, εξερευνήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους θεσμούς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα παιδιά αποκόμισαν εμπειρίες, γνώσεις και διαμόρφωσαν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διευθύντριά μας, η οποία είναι δίπλα μας και στηρίζει κάθε μας προσπάθεια. Επίσης, το Europe Direct της Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Στεργίου και τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλόρινας, τον κύριο Φιλιππίδη, που πάντα ήταν δίπλα μας και μας καθοδηγούσε και κάνουμε πάρα πολύ όμορφες δράσεις μαζί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Συλλόγου Νέων Διακυβεμόνων, γιατί μας στηρίζει πάντα σε ό,τι χρειαζόμαστε, και επίσης τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητήριου Φλόρινας, τον κύριο Σάβα Σαπαλίδη, ο οποίος έκανε αυτά τα όμορφα μπλουζάκια που τα φορούν σήμερα τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.